Αυτός ο τόπος είναι Άγιος. Είναι τόπος που έχει ποτιστεί με το αίμα των ηρώων. Πρέπει να τον στεφανώσουμε με κάτι ακόμα ανώτερο, με τη δόξα του Θεού. Και ένας ναός είναι η φανέρωση αυτής της δόξας. Ήδη αυτός ο ναός σε λίγο θα γίνει ένας τάφος, γιατί ουσιαστικά αυτό σημαίνει εγένεια. Στην πρώτη εκκλησία η Θεία Λειτουργία τελείται στις κατακόμβες, πάνω στους τάφους των μαρτύρων. Και εμείς μεταφέραμε ήδη, όπως είδατε προηγουμένως, ιερά λείψανα τριών μαρτύρων, από τον Άγιο Σάββα που θανατώθηκαν για την πίστη τους, από τους ηλιόφωτους Αγίους Μάρτυρες της Κύπρου και από τους πέντε νεομάρτυρες της Αμοθράκης, και αύριο με την ακολουθία που προβλέπετε θα τους τοποθετήσουμε στη ρίζα του φυτού. Φυτό λέγεται η κολόνα πάνω στην οποία στηρίζεται η Αγία Τράπεζα. Εκεί λοιπόν θα βάλουμε τα λείψανα των μαρτύρων. Εκεί έχουν μπει ήδη τα ονόματά σας για να μνημονεύεστε ως κτήτορες αυτού του ναού. Και εκεί αύριο θα μπουν τα Άγια Λείψανα και θα σφραγιστεί η πλάκα και έτσι αυτή η πέτρα θα έχει γίνει τάφος μαρτύρων. Θα μας ξαναενώσει με την πρώτη εκκλησία των κατακομβών και ταυτόχρονα αυτός ο τόπος θα προσφερθεί στο Θεό για τη λατρεία του Θεού. Και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα έρχεται κάθε φορά που θα τελείται η Θεία Λειτουργία σε μας και στα δώρα που προσφέραμε, θα γιάζει όλους εμάς, θα γιάζει τους κτήτορας του ναού αυτού, αλλά και θα γιάζει τις ψυχές όλων εκείνων που μαρτύρησαν για του Χριστού την πίστη την Αγία και για της πατρίδος την ελευθερία, όσο κι αν τα δύο τελευταία αυτά λόγια ενοχλούν τους κουφιοκεφαλάκηδες της εποχής μας. Έτσι λοιπόν τελούμε τα εγγένεια. Τι σημαίνει τα εγγένεια? Το ακούμε σε ένα από τα τροπάρια που ψάλθηκαν. Εγγένεια τιμάστε, παλαιός νόμος και καλός έχων. Τα εγγένεια δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι πάρα πολύ παλαιό και σωστά γίνονται, μας λέει το τροπάριο. Τι σημαίνουν εγγένεια? Τον καθαρισμό και τον ευπρεπισμό καθενός χώρου που προσφέρεται στη λατρεία του Θεού. Γι' αυτό εγγένεια έχουμε από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή ο λαός του Θεού ξεχωρίζει ένα τόπο που τον αφιερώνει για να λατρεύεται ο Θεός. Και όχι απλώς τον ξεχωρίζει, αλλά τον ευπρεπίζει, τον καθαρίζει και τελικά τον αγιάζει. Αυτό θα κάνουμε και εμείς αύριο. Την Αγία Τράπεζα, μέσα από μια διαδικασία που θα την ακούσετε, θα την ετοιμάσουμε. Όπως σας είπα, θα βάλουμε τα Άγια Λείψανα, θα σφραγίσουμε την πλάκα με κυρομαστίχη, θα πλύνουμε την πλάκα της Αγίας Τράπεζας, μετά θα την αρωματίσουμε με μύρα, μετά όπως τα παιδιά που τα βαφτίζουμε τα χρύουμε με το Άγιο Μύρο, κατά τον ίδιο τρόπο θα χρήσουμε την Αγία Τράπεζα με το Άγιο Μύρο. Και στο τέλος θα σφωγίσουμε όλα αυτά με τα ιερά διμήνσια τα οποία πλέον καθαγιάζονται και θα μπορούν από εδώ και πέρα να χρησιμοποιούνται για τη Θεία Λειτουργία. Το αντιμήνσιο επιλέξει είναι μία λέξη από μία ελληνική και μία λατινική. Μένσα είναι η τράπεζα στα λατινικά. Αντί μένσα είναι αντί της τραπέζης. Έτσι λοιπόν μετά τον καθαγιασμό της θα μπορεί πλέον αυτό το ύφασμα που έχει εικονογραφημένο μέσα την κοίμηση του Χριστού να το χρησιμοποιούμε οπουδήποτε, όχι μόνο στο ναό, αλλά πάνω και σε ένα βράχο ακόμα, σε ένα τραπέζι, σε ένα νοσοκομείο, προκειμένου να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Χωρίς αντιμήνσιο, Θεία Λειτουργία δεν τελείται. Έτσι λοιπόν, αφού θα καθαγιάσουμε και τα ιερά αντιμήνσια, μετά πάλι με Άγιο Μύρο και Έλαιο θα σφραγίσουμε το ναό, τους τοίχους του ναού, για να τον καθαγιάσουμε και αυτό το κτίσμα και να το προσφέρουμε λατρεία στο Θεό. Και στο τέλος θα ενδύσουμε την Αγία Τράπεζα με τα ιερά καλύματα και πάνω στα τιμήνσια αυτά θα τελέσουμε την πρώτη Θεία Λειτουργία σε αυτό το ναό. Όλη τη βδομάδα
Κάθε μέρα μέχρι και την Κυριακή θα γίνονται καθημερινά θείες λειτουργίες. Και την Κυριακή τα ιερά αντιμήνυσια θα μεταφερθούν στο Μητροπολιτικό Ναό, όπου εκεί για τελευταία φορά θα γίνει πάνω σε όλα τα αντιμήνυσια αυτά η Θεία Λειτουργία. Βλέπετε, υπάρχει μια ευαισθησία σε όλα τα πράγματα τα ιερά. Όμως τα εγγένεια έχουν ένα βαθύτερο νόημα. Και αυτό μας το λέει το δεύτερο τροπάριο. Εγγενίζεστε αδελφοί και τον παλαιόν άνθρωπον αποθέμενοι εν κενότητη ζωής πολιτεύεστε. Πάση χαλινών επιθέντες εξών ο θάνατος. Αδελφοί λέει, αυτά είναι τα εγγένεια ενός κτίσματος. Πρέπει να τελούμε όμως και τα εγγένεια του σώματός μας, γιατί το σώμα μας είναι ναός ζωντανός του Θεού. Έτσι μας είπε ο Κύριος, δεν ξέρετε λέει το σώμα σας είναι ναός του Θεού. Και το σώμα μας το εγγενίζουμε με το μυστήριο του βαπτίσματος. Και πολλά που κάνουμε στο παιδί το κάνουμε και στο ναό. Το χρίουμε με το Άγιον Έλεον το παιδάκι. Το χρίουμε με το Άγιο Μύρο. Έτσι πλέον καλούμεθα κι εμείς να γινόμαστε καινούργοι. Αυτό σημαίνει εγγενιάζομαι. Γίνομαι καινούργιος και αποθέτω, αφήνω στο παρελθόν όλα εκείνα τα πράγματα και βάζω λέει χαλινάρι σε εκείνα τα πράγματα από τα οποία προέρχεται ο θάνατος. Πάντα τα μέλη παιδαγωγήσομεν, πάσαν πονηράν του ξύλου βρόσιν μισήσαντες και δια τούτο μόνον με μνημένη των παλαιών είναι αφήγομεν. Δηλαδή, μας λέει πάρα πολύ ωραία ότι πλέον ας αφήσουμε τον παλαιό τρόπο ζωής και αν θυμόμαστε κάτι από τα παλιά θα είναι μόνο για να τα αποφεύγουμε και όχι να τα επαναλαμβάνουμε. Και καταλήγει, ούτε εγγενίζεται άνθρωπος, ούτε τιμάται η των εγγενείων ημέρα. Έτσι εγγενίζεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος καθαρίζεται, αγιάζεται, αφού είναι ναός του Θεού, αφού το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του. Και αν λοιπόν για το ναό αυτό κάνουμε τόσα πράγματα, προκειμένου να τον παραδώσουμε στη λατρεία του Θεού, πολύ περισσότερο πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, που ναι μεν τον φροντίσαμε με το μυστήριο του βαπτίσματός μας, τον πολλιάσαμε στο σώμα του Χριστού, με το μυστήριο του χρίσματος. Το μυστήριο του χρίσματος είναι η προσωπική μας πεντηκοστή και γι' αυτό ο ιερέας που χρύει το παιδάκι τι λέει, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Είναι η σφραγή ότι έλαβε το Άγιο Πνεύμα. Τώρα πλέον το παιδί που βγαίνει από την Κολυμβήθρα και χρύεται με το Άγιο Μύρο είναι έτοιμο να μπει στο στάδιο των αρετών, να αγωνιστεί και να αγιαστεί. Και βέβαια επειδή ζούμε στον κόσμο χρειάζεται συνεχώς να ανανεούμεθα, να ανακαινιζόμαστε με το μυστήριο της εξομολογήσεως και να θεροπαυόμαστε με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, γιατί ο Χριστός μας είπε ότι αυτός που κοινωνεί το σώμα και το αίμα μου μένει μέσα μου και εγώ μένω μέσα σε αυτόν. Αλήθεια, όταν κοινωνείτε το σκέπτεστε καθόλου? Φεύγετε από την Εκκλησία, ότι έχετε το Χριστό μέσα σας το υπολογίζετε καθόλου? Το σκέπτεστε ότι φεύγετε να γυρίσετε στο σπίτι σας μαζί με το Χριστό? Σκέπτεστε τι και άγια και ευλογημένα πράγματα καθώς ο Χριστός σας συνοδεύει, ή σκέπτεστε πράγματα άσχετα που δείχνουν ότι ουσιαστικά ζούμε μια ματαιότητα την οποία περιφέρουμε αλλά η οποία δεν δίνει κανένα νόημα στη ζωή μας? Αγαπητοί αδελφοί, σε μια εποχή σαν και τη δική μας χρειάζεται να ξαναεγγενίζουμε πάλιν και πολλάκις τον εαυτό μας. Να το κάνουμε καινούριο, γιατί ο εαυτός μας όταν παλιώνει σαπίζει. Και αυτό το ζούμε σήμερα στον κόσμο που ζούμε και στην κοινωνία που ζούμε, γιατί έχουμε πραγματικά σαπίσει, το δείχνουν τα έργα μας, το δείχνει η ανικανότητά μας να αγαπάμε και να σεβόμαστε και το Θεό και τους ανθρώπους. Χάσαμε την αίσθηση του ιερού από τη ζωή μας. Τίποτα πια δεν είναι ιερό. Ούτε η γέννηση, ούτε ο γάμος, ακόμα και η κηδεία κοντεύει να πάψει να είναι κάτι το ιερό και μετατρέπονται σε κοσμικά πράγματα, που σημαίνει κρατάμε τους τύπους και χάνουμε την ουσία. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου από την ουσία τρέφεται.
Και όταν αυτή τη χάνει, τότε πλέον εκπίπτει σε μια ζωή βοσκηματώδη. Γι' αυτό λοιπόν τα εγκαίνια που ήδη αρχίσαμε από απόψε και θα ολοκληρώσουμε αύριο το πρωί, θα αρχίσουμε στις 6:30, θα αρχίσει πρώτα ο όρθρος της ημέρας, μετά τον όρθρο θα ακολουθήσει η τελετή των εγγενείων και μετά την τελετή των εγγενείων θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και έτσι θα ολοκληρωθεί ο καθαγιασμός αυτού του χώρου και θα αναπαύονται οι ψυχές των μαρτύρων και των ηρώων μας και θα εφραίνονται, γιατί στον τόπο της δικής τους θυσίας το Πνεύμα το Άγιο διαρκώς θα χαριτώνει και θα ευλογεί και εκείνους και μας, αφού και εκείνοι είναι μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού.